Συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κυβέρνησης που είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η αποκατάσταση του κύρους της χώρας και της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού, η αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης και οι μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπιστεί το πελατειακό κράτος, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας που ανέδειξε με την ψήφο του ο ελληνικός λαός έχει μπροστά της ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Την αποκατάσταση του κύρους και της διεθνούς υπόστασης της χώρας, την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας, της διαφάνειας και των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας, την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου στον ελληνικό λαό. Στους πολίτες θα λογοδοτούμε σε καθημερινή βάση για κάθε μας κίνηση και κάθε ενέργεια, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει άλλες εξαρτήσεις, ούτε άλλο αφεντικό, πέρα από τους ίδιους τους πολίτες. Σε αυτούς λογοδοτούμε, σε καθημερινή βάση, για κάθε μας κίνηση, για κάθε μας ενέργεια. Δεν ερχόμαστε εμείς για να καταλάβουμε δομές και να απολαύσουμε προνόμια εξουσίας. Ερχόμαστε για να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική και η διοίκηση στη χώρα. Ερχόμαστε με συγκεκριμένους κανόνες και ρυθμίσεις να βάλουμε τέλος στο καθεστώς του ρουσφετιού και της διαβλοκής. Να κάνουμε οριστικά παρελθόν το πελατειακό κράτος. Και πάνω απ' όλα, να κάνουμε παρελθόν το κράτος πελάτη. Το κράτος που λειτουργούσε για να εξυπηρετεί και να διασφαλίζει τις κερδοσκοπικές επιδιώξεις λίγων σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Θέλω να έχετε κάθε στιγμή στο μυαλό σας ότι η εξουσία που μας ανατέθηκε από τη λαϊκή ετοιμιγωρία δεν μας ανήκει. Ανήκει σε αυτούς που μας την ανέθεσαν προκειμένου να τη διαχειριστούν. 10 Υπουργεία έναντι 18 της προηγούμενης δομής, περιλαμβάνει το νέο υπουργικό σχήμα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το ως έναρξη της μεταρρύθμισης για τις αναγκαίες τομές στη δημόσια διοίκηση από το υψηλότερο επίπεδο. Το κυβερνητικό σχήμα που συγκροτήσαμε είναι σαφώς μικρότερο σε σχέση με κάθε προηγούμενο και περιλαμβάνει μόνο 10 Υπουργεία έναντι 18 της προηγούμενης δομής. Αποδείξαμε ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Η επιλογή αυτή δεν είναι μόνο συμβολικού χαρακτήρα. Είναι μια κίνηση ουσίας που σηματοδοτεί την έναρξη της μεταρρύθμισης για τις αναγκαίες τομές στη δημόσια διοίκηση από το υψηλότερο επίπεδο. Θέλουμε ένα κράτος αποτελεσματικό, δίπλα στον πολίτη, με συντονισμό των υπηρεσιών του, με συλλογική λειτουργία, χωρίς καπετανάτα, με έλεγχο και διαφάνεια παντού, με κοινωνική λογοδοσία.